Με το πείραμα αυτό θα δείξουμε την επίδραση καλίου ή νατρίου σε νερό με έναν μάλλον ακίνδυνο τρόπο. Στο δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε νερό. Στη συνέχεια, μία ή δύο σταγόνες διαλύματος φαινολοφθαλεΐνης. Προσθέτουμε έναν υδρογονάνθρακα, φωτιστικό πετρέλαιο. Και τώρα ήδη έχουμε δύο στιβάδες, δύο άχρωμων υγρών, όπου φαίνεται η διαχωριστική τους επιφάνεια, διότι αυτά τα υγρά έχουν διαφορετικό δίκτυο διαθλάσσεως. Αν εδώ ρίξω ένα τεμαχίδιο τώρα καλλίου, αυτό βυθίζεται, έρχεται σε επαφή με τη στιβάδα την υδατική, αντιδρά με το νερό και παράγονται υδροξίδιο του καλλίου και υδρογόνο. Καθώς παράγονται φυσελίδες, γίνεται ελαφρύτερο, ανεβαίνει στη στιβάδα του υδρογονάνθρακα, στη συνέχεια ξανακατεβαίνει και επαναλαμβάνεται αυτή η παλινδρόμηση. Τέλος.